10 καλύτερες τροφές για υπέρταση, φραγμένες αρτηρίες και χοληστερόλη. Η αθυροσκλήρωση εμφανίζεται όταν συσσωρεύονται λίποι στα τυχώματα της αρτηρίας και έχετε πιθανότατα ακούσει για την κατάσταση αυτή που συνήθως αναφέρουμε ως φραγμένες αρτηρίες ή σκλήρυνση των αρτηριών. Τα λίποι μπορούν να προκαλέσουν τη στενότητα των αγγείων και να περιορίσουν τη ροή του αίματος στην καρδιά αλλά και σε άλλα μέρη του σώματος. Η αθυροσκλήρωση μάλιστα θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες καρδιακών παθήσεων, συμπεριλαμβάνοντας τη στεφανιαία νόσο, που είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος καρδιακής νόσου παγκοσμίως και αποτελεί μία βασική αιτία περίπου του 50% των θανάτων στις δυτικές χώρες. Η αθυροσκλήρωση είναι μία χρόνια φλεγμονώδης ασθένεια με πολλούς παράγοντες κινδύνου και είναι πιο πιθανό να αναπτύξετε αν έχετε υψηλή LDL, δηλαδή κακή χοληστερόλη, αν έχετε υπέρταση, αν καπνίζετε, αν έχετε διαβήτη, αν έχετε οικογενειακό ιστορικό αθυροσκλήρωσης, αν έχετε παχυσαρκία, αν κάνετε γενικά κακή ή πρόχειρη διατροφή, αν έχετε έναν καθιστικό τρόπο ζωής. Αντίθετα, αν κάνετε μία διατροφή πλούσια σε ορισμένα τρόφιμα όπως λαχανικά, φρούτα και ψάρια, έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο αθυροσκλήρωσης, καρδιακών παθήσεων, υπέρτασης και χοληστερόλης. Στο βίντεο αυτό θα ανακαλύψετε τις 10 καλύτερες τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στην υπέρταση, την πρόληψη φραγμένων αρτηριών και τη μείωση της χοληστερόλης με φυσικό τρόπο, αλλά και ένα εύκολο τεστ που διαρκεί λιγότερο από 2 λεπτά και μπορεί να αποκαλύψει αν υπάρχει πρόβλημα φραγμένων αρτηριών. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Νούμερο 1. Ξηρή καρπή. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Harvard και έπειτα από μία σειρά σχετικών μελετών, η κατανάλωση αμυγδάλων, καρυδιών, φυστικιών και άλλων ξηρών καρπών είναι εξαιρετική για τις αρτηρίες και την καρδιά μας. Οι μελέτες έδειξαν πως η κατανάλωση μόλις 50 περίπου γραμμαρίων ξηρών καρπών την ημέρα μπορεί να μειώσει ελαφρώς την LDL χοληστερόλη σε ποσοστό 5%, ενώ τα καρύδια έχουν επιπλέον θρεπτικά συστατικά που προστατεύουν την καρδιά με πολλαπλούς τρόπους. Νούμερο 2. Βρώμη. Ένα εύκολο και απλό βήμα για τη μείωση της χοληστερόλης είναι ένα μπολ με βρώμη ή δημητριακά ολικής άλεσης με βάση τη βρώμη για πρωινό, που θα σας προσφέρει 1 με 2 γραμμάρια διαλυτών φυτικών ινών. Αν μάλιστα προσθέσετε μία μπανάνα ή μερικές φράουλες, θα αυξήσετε το ποσοστό αυτό και πολλές οδηγίες διατροφής συνιστούν τη λήψη 20 έως 30 γραμμαρίων ινών την ημέρα, με τουλάχιστον 5 έως 10 γραμμάρια να προέρχονται από διαλυτές ίνες, κάτι που λίγα άτομα εφαρμόζουν. Νούμερο 3. Ρόδια. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του ροδιού αποτρέπουν την οξείδωση της κακής χοληστερόλης, αφαιρούν το υπερβολικό λίπος και κατά συνέπεια αποτρέπουν τη σκλήρυνση των αρτηριακών τυχωμάτων. Σύμφωνα με έρευνες από το Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Επιστημών στην Καταλωνία, διαπιστώθηκε ότι τα ρόδια ενισχύουν τις αρτηρίες χάρη στις πολυφενόλες που διαθέτουν, οι οποίες καθαρίζουν ολόκληρο το καρδιαγγειακό μας σύστημα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ρόδια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία των αιμοφόρων αγγείων και στο ευαίσθητο τείχωμά τους, που είναι το ενδοθήλιο, και το οποίο παράγει ουσίες που ρυθμίζουν τη συστολή και τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα έδειξε ότι εξίσου αποτελεσματικός είναι και ο χυμός του ροδιού, ειδικά σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις αρτηρίες εξαιτίας της υψηλής χοληστερόλης, και ένα ποτήρι την ημέρα βελτιώνει τη ροή του αίματος στην καρδιά τουλάχιστον κατά 30%, επειδή περιέχει σχεδόν τριπλάσια ποσότητα αντιοξειδωτικών από το πράσινο τσάι. Νούμερο 4. Κακάο και μαύρη σοκολάτα. Το κακάο και η μαύρη σοκολάτα δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην αποτροπή της αθυροσκλήρωσης. Μία μελέτη σε 2.217 συμμετέχοντες διαπίστωσε ότι η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας συσχετίστηκε με λιγότερη αθυροσκληρωτική πλάκα στις στεφανιαίες αρτηρίες, οι οποίες μεταφέρουν αίμα πλούσιο σε οξυγόνο στην καρδιά. Μελέτες έχουν βρει επίσης ότι η κατανάλωση κακάου και μαύρης σοκολάτας με περιεκτικότητα σε κακάο άνω του 85% σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακών παθήσεων και διαβήτη, επειδή είναι πλούσια σε πολυφενόλες και βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής στις αρτηρίες. Νούμερο 5. Ψάρια. Τα ψάρια περιέχουν πολλά βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως τα πολύ σημαντικά ωμέγα 3 λιπαρά, και η κατανάλωση ψαριών που είναι πλούσια σε ωμέγα 3 μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου αθυροσκλήρωσης. Μελέτες δείχνουν ότι τα ωμέγα 3 βοηθούν στην παρεμπόδιση των κυττάρων να κολλήσουν μεταξύ τους και διεξήχθη μία έρευνα σε 961 άτομα με συμμετέχοντες
άρχοντες που έτρωγαν λιγότερες από μία μερίδες ψαριών την εβδομάδα και με όσους έτρωγαν δύο ή περισσότερες μερίδες την εβδομάδα. Η μελέτη διαπίστωσε ότι το 13,3% των ανθρώπων που έτρωγαν λιγότερα ψάρια είχαν αθυροσκλήρωση στις καροτιδικές αρτηρίες τους, οι οποίες μεταφέρουν αίμα στον εγκέφαλο, σε σύγκριση με το μόλις 6,6% των ατόμων στην ομάδα κατανάλωσης περισσότερων ψαριών. Νούμερο 6. Ντομάτες. Οι ντομάτες και τα προϊόντα ντομάτας περιέχουν φυτικές ενώσεις που βοηθούν στη μείωση της ανάπτυξης της αθυροσκλήρωσης, ενώ το σημαντικό λικοπένιο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, στην ενίσχυση της LDL, δηλαδή της καλής χοληστερόλης, και στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Ο συνδυασμός μάλιστα μαγειρεμένης ντομάτας με ελαιόλαδο μπορεί να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη προστασία στις φραγμένες αρτηρίες και μία μελέτη σε 40 άτομα διαπίστωσε ότι η κατανάλωση σάλτσας ντομάτας με ελαιόλαδο μείωσε τις φλεγμονώδεις πρωτεΐνες σε σύγκριση με τις ομές ντομάτες και τη σκέτη σάλτσα ντομάτας. Νούμερο 7. Ελαιόλαδο. Η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, φασόλια και ελαιόλαδο και έχει από χρόνια συσχετιστεί με βελτιωμένη υγεία της καρδιάς και των αρτηριών της. Το ελαιόλαδο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου αθυροσκλήρωσης και μία τετράμινη μελέτη σε 82 άτομα με πρώιμη αθυροσκλήρωση διαπίστωσε ότι η μερίσια πρόσληψη 30 γραμμαρίων ελαιολάδου βελτίωσε σημαντικά τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων των συμμετεχόντων και μείωσε τους φλεγμονώδεις δείκτες. Μία ανασκόπηση επίσης του 2018 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση έξτρα παρθένου ελαιολάδου σχετίζεται με μειωμένους φλεγμονώδεις δείκτες που σχετίζονται αντίστοιχα με την αθυροσκλήρωση και με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και επιπλοκών. Νούμερο 8. Σκόρδο. Μελέτες σε ανθρώπους διαπίστωσαν ότι το σκόρδο βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης διευρύνοντας τα αιμοφόρα αγγεία, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης στο αίμα κατά 10-15%. Έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι η μερίσια πρόσληψη σκόρδου μπορεί να είναι μέρος μιας αντιθρομβωτικής διατροφής που εμποδίζει τη συγκόλληση των αιμοπιταλίων, που είναι ένα από τα αρχικά βήματα για το σχηματισμό θρόμβων αίματος. Η συγκόλληση των αιμοπιταλίων έχει σαν αποτέλεσμα την απόφραξη των στεφανιαίων ή των εγκεφαλικών αρτηριών, κάτι που οδηγεί σε έμφραγμα του μυοκαρδίου ή σε ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Νούμερο 9. Σταυρανθή λαχανικά. Η προσθήκη σταυρανθών λαχανικών στη διατροφή μας, όπως είναι το μπρόκολο, το λάχανο και το κουνουπίδι, μπορεί να βοηθήσει να μειώσουμε τις πιθανότητες εμφάνισης φραγμένων αρτηριών. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση σταυρανθών λαχανικών σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο αθυροσκλήρωσης και μία έρευνα σε 1.500 γυναίκες διαπίστωσε ότι η κατανάλωση σταυρανθών λαχανικών σχετίστηκε με χαμηλότερο πάχος ενδομέσων καροτίδων, που είναι μία μέτρηση για τον κίνδυνο ενός ατόμου για ασθένειες που σχετίζονται με αθυροσκλήρωση. Η έρευνα σύνδεσε επίσης την κατανάλωση σταυρανθών λαχανικών με τη μείωση της ασβεστοποίησης των αρτηριών που οδηγεί σε σκλήρυνσή τους, αλλά και στη μείωση του κινδύνου θανάτου που προκαλείται από ασθένειες που σχετίζονται με την αθυροσκλήρωση. Νούμερο 10. Λιναρόσπορος. Οι σπόροι λιναριού έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, λιπαρά, βιταμίνες και μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του ασβεστίου και του μαγνησίου. Εκτός από το ότι είναι εξαιρετικά θρεπτικοί, οι λιναρόσποροι μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της αθυροσκλήρωσης και μία μελέτη διαπίστωσε ότι τα κουνέλια που έτρωγαν σπόρους λιναριού μετά από δίαιτα για υψηλή χοληστερόλη παρουσίαζαν 40% μείωση στο σχηματισμό πλάκας σε σύγκριση με τα ζώα που δεν έτρωγαν. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι είναι ένα από τα πιο ισχυρά φυτικά τρόφιμα στον πλανήτη, επειδή οι σπόροι λιναριού περιέχουν μία σημαντική αντιφλεγμονώδη ένωση, τη λιγνίνη, που οι ιδιότητές της αντισταθμίζουν την αθυροσκλήρωση και η οποία έχει αντικαρκινική, αντιβακτηριδιακή και αντιμικροβιακή δράση. Η κατανάλωση ομού αλεσμένου λιναρόσπορου συνδέεται επίσης με την προστασία ενάντια στον καρκίνο και τις διάφορες ασθένειες της καρδιάς και των αγγείων και είναι η τροφή με την πιο μεγάλη συγκέντρωση α-λινολενικού οξέως που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των ω3 λιπαρών οξέων. Μπορείτε τώρα, αν θέλετε, να κάνετε ένα απλό και γρήγορο τεστ λίγων λεπτών που μπορεί να δείξει αν υπάρχει πιθανό πρόβλημα φραγμένων αρτηριών. Ξαπλώστε σε ένα κρεβάτι ή έναν καναπέ, βάλτε και τα δύο σας πόδια πάνω σε μαξιλάρια σε γωνία 45 μοιρών, κρατήστε τα σε αυτή τη θέση για περίπου ένα λεπτό και αμέσως μετά κρεμάστε τα στο πλάι του κρεβατιού ή του καναπέ, ώστε να σχηματίσουν γωνία 90 μοιρών με το γόνατο. Αν τα πόδια και κυρίως τα πέλματα χάσουν εντελώς το χρώμα τους και γίνουν πολύ χλωμά όταν στηρίζονται στο μαξιλάρι και περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να επιστρέψουν στο κανονικό ροδαλό τους χρώμα ή αν το χρώμα των ποδιών είναι έντονα κόκκινο όταν τα κρεμάσετε στο πλάι του κρεβατιού ή καναπέ, ίσως υπάρχει πρόβλημα απόφραξης στις αρτηρίες που μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο για καρδιαγγειακό επεισόδιο. Το τεστ δείχνει ουσιαστικά τον κίνδυνο περιφερικής
καρδιακής νόσου, που είναι μια κατάσταση όπου οι αρτηρίες που διοχετεύουν αίμα στους μυς των ποδιών παρουσιάζουν στένωση λόγω συσσόρευσης πλάκας. Σε κανονικές συνθήκες το φυσιολογικό χρώμα στα πόδια επιστρέφει σε 10 με 30 δευτερόλεπτα, αλλά στα άτομα με σοβαρή απόφραξη στις αρτηρίες χρειάζονται αρκετά λεπτά και το χρώμα μπορεί να είναι έντονο κόκκινο στο δεύτερο μέρος του τεστ. Το τεστ αυτό βέβαια μπορεί να δώσει λανθασμένα θετικό αποτέλεσμα σε υγιή άτομα που παρουσιάζουν ήπιες διαταραχές της κυκλοφορίας, οπότε το καλύτερο είναι να μιλήσετε με τον γιατρό σας και να κάνετε τις ανάλογες ολοκληρωμένες εξετάσεις. Υπάρχουν επίσης στα φαρμακεία ή στα καταστήματα ιατρικών βοηθημάτων ειδικές ταινίες μέτρησης του χρόνου ενεργοποίησης της πήξης του αίματος και τα έγκαιρα αποτελέσματά του βοηθούν να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης θρόμβωσης αν το INR είναι χαμηλότερο ή ο κίνδυνος αιμορραγίας αν το INR είναι μεγαλύτερο. Εσείς γνωρίζετε για τις 10 αυτές καλύτερες τροφές για την υπέρταση, τις φραγμένες αρτηρίες και την υψηλή χοληστερόλη? Ποιες από αυτές βάζετε στην εβδομαδιαία σας διατροφή? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog morogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Επιλέγοντας τις 10 παραπάνω τροφές την εβδομάδα σας και μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης φραγμένων αρτηριών, υπέρτασης και χοληστερόλης και μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της αθεροσκλήρωσης. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά!